Είχαμε ένα βραβευμένο διεθνώς σχέδιο για το νέο Μουσείο Εναλίων στο Πειραιά, στο Σιλό του Πειραιά, το οποίο ακυρώθηκε και ξαφνικά ήταν Έλληνες αυτοί που είχαν πετύχει στον διεθνή διαγωνισμό. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι το αναλαμβάνει το Ίδρυμα Λασκαρίδη να φτιάξει το αρχιτεκτονικό, να βρει τους αρχιτέκτονες και να φτιάξει το νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Στο ΔΕ Αρχαιολογικό Μουσείο, αυτή την επέκταση, την υπογειοποίηση που είχε απορρίψει η κυρία Μενδώνη το 2014 επειδή ήταν ακριβή, τότε ήταν, κυρία Πρόεδρε, 80 εκατομμύρια ευρώ, 300 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Χωρίς αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, με κλειστό διαγωνισμό, που θα συμμετέχουν 10 γραφεία του εξωτερικού, με την υποχρέωση να συνεργάζονται με τα παραπέδια τους στην Ελλάδα, που δεν θα είναι επικεφαλής. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει ζητηθεί η εξαίρεση για τα έργα αυτά από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Μιλάω για ένα νόμο του Υπουργείου σας το 2021. Πότε, αν ναι, με ποιο έγγραφο και ποιο συμβούλιο αποφάσισε την εξαίρεση που προβλέπει ο νόμος. Και τι προτίθεστε να κάνετε για να επανέλθει στην νομιμότητα το ζήτημα μετά την παράκαμψη του θεσμικού πλαισίου αρχιτεκτονικών διαγωνισμών από την Υπουργική Απόφαση της κυρίας Μεδών για το Εθνικό Αρχαιολογικό, αλλά το ίδιο είναι και για την Εναλίων. Θέλουμε να μας πείτε δηλαδή πώς είναι δυνατόν να παρακάμπτεται ο νόμος που ρητά υποχρεώνει οποιοδήποτε έργο πληρώνεται με δημόσιο χρήμα και νομίζω 300 εκατομμύρια ευρώ, όσο μας κόστισε στην πράξη το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο, είναι τεράστιο έργο. Και αξαιρεί η κυβέρνησή σας μέσω της κυρίας Μενδώνη αυτό το έργο από διεθνή, από δημόσιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Είναι παράνομο με βάση και το δικό σας νόμο, το 21. Ποια είναι η εξαίρεση? Προβλέπει ο νόμος σας μια συγκεκριμένη διαδικασία εξαίρεσης. Ποια επιτροπή έδωσε αυτή την άδεια? Και τι θα κάνετε για να επαναφέρετε την κυρία Μεδώνη και την κυβέρνησή σας στην νομιμότητα? Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να επισημάνω, κυρία Πρόεδρε, ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2α του 33-16 του 5, του άρθρου 48 του 40-30 του 11 και της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό 48-55-387 το 2021, 19-5-21, προκύπτει ότι οι μελέτες του άρθρου 2α του 33-16 του 2005 χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς ένταξης έργων σε όλα τα επιδοτούμενα και μη ή επιχορηγούμενα και μη προγράμματα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η υλοποίηση της αναβάθμισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μουσείου Ενάλλειων Αρχαιοτήτων μέσω ΕΣΠΑ και των όποιων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δεν υπόκειται σε διαδικασίες αρχιτεχνικού διαγωνισμού. Αυτά ακριβώς αναφέρονται στην από 24 Τρίτου του 22 επιστολή της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Άλλωστε, όπως ρητός διευκρινίζει η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων, στο άρθρο 2, παράγραφοι 3 και 4 αναφέρονται περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών για αξιόλογο τεχνικό έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι η κυρία Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, μπορεί να επικαλεστεί ό,τι θέλει, αλλά επειδή είναι δικό σας νόμος, του δικού σας Υπουργείου, θα πρέπει να τον ξέρετε λίγο καλύτερα. Το ισχύο θεσμικό πλαίσιο για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς προβλέπει εξής: ως αξιόλογο τεχνικό έργο, νοείται κάθε έργο που έχει ευρύτερη κοινωνική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική κτλ. Σημασία. Και σε αυτά προκυρήσονται υποχρεωτικά διαγωνισμοί μελετών. Άρθρο 2, παράγραφος 1. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις? Εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού για αξιόλογο τεχνικό έργο της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατή με απόφαση του κύριου του έργου υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχουν νομοθετήσει θετικά το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Σας ρωτάω, γνωμοδότησε θετικά το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής σε αυτή την περίπτωση? Και ποια είναι η γνωμοδότηση? Φέρτε την μας.
Όσον αφορά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Νεαλίων, έχουν βασιστεί σε διάταξη η οποία έχει καταργηθεί από το 2019. Η κυρία Μεδόνη μπορεί να μην το ξέρει, γιατί δεν είναι δικιά της νομοθεσία. Εσείς έχετε υποχρέωση να το ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Και ως εκ τούτου καθίστανται άκυρες για τον εξής λόγο. Οι αποφάσεις του ΥΠΟΚΙ για τις και για τα δύο μουσεία αναφέρονται στο θεμισμικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών με δωρεά. Όπως αυτό ίσχυε από το άρθρο 2α του νόμου 3316 του 2005, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 44-12 του 2016 και 45-68 του 2018, προβλέπονται να μείνει σε ισχύ μέχρι την έκδοση προοδικού διατάγματος, δηλαδή του ΠΔΕΛΤΑ 71 του 2019. Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών τεχνικών κτλ. Μετά την έκδοση του προοδικού διατάγματος 71 του 2009, η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 3316 του 2005 δεν έχει πλέον ισχύ. Και οι υπουργικές αποφάσεις που ακολουθούν τη διαδικασία του άρθρου 2 για την έγκριση καθίστανται άκυρες. Κύριε Υπουργέ, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν γνωρίζετε την νομοθεσία σας. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Σας καλούμε προφανώς να καταργήσετε αυτή την παράνομη διαδικασία και να μην το έγραφε η νομοθεσία σας που το γράφει. Είναι κοινή λογική ότι όταν δίνεις 300 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να κάνεις ένα δημόσιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και να μην το δίνεις σε ένα κλαμπ 10 γραφείων υποχρεωτικά του εξωτερικού. Αλλά πείτε μας εσείς ως υπουργός, πώς δέχεστε να αποκλείονται όλοι οι Έλληνες αρχιτέκτονες από αυτούς τους διαγωνισμούς? Πώς δέχεστε να αποκλείονται όλα τα ελληνικά γραφεία και να μην ήταν παράνομο? Υπάρχει ίχνος λογικής εδώ μέσα? Σας καλούμε να αποκαταστήσετε το σεβασμό της πολιτείας στους Έλληνες αρχιτέκτονες και στο έργο το αρχιτεκτονικό που παράγεται σε αυτή τη χώρα. Για να μπορείτε να κοιτάτε την επόμενη μέρα, κοιτάμε όλη μας σαν πολιτεία στα μάτια τους νέους αρχιτέκτονες, οι οποίοι θα επιλέξουν αν θα πάρουν στο εξωτερικό ή θα μείνουν εδώ. Και να αποκαταστήσετε την νομιμότητα. Να αποκαταστήσετε την νομιμότητα. Δεν είναι δυνατόν η κυρία Μεδόνη και το Υπουργείο Πολιτισμού να λειτουργεί εκτός των νόμων του κράτους. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Κύριε Συνάδελφε, γιατί λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα? Πού αναφέρεται στην προκήρυξη ότι αποκλείονται οι Έλληνες αρχιτέκτονες, μου λέτε? Έχετε εδώ πέρα, λέτε, ότι σας κατεβαίνει, χωρίς να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Προσπαθείτε να παραπλανήσετε τον κόσμο, παίζετε ένα θέατρο, το οποίο είναι δυστυχώς ένα θέατρο σκιών. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση μάλλον με την πραγματικότητα. Πού το λέει ότι αποκλείονται Έλληνες αρχιτέκτονες? Πού το σκεφτήκατε αυτό? Σήμερα το κατεβάσατε? Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού 55-84, έγκριση εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου με τίτλο Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το Ακροπόλ, ακρός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με δαπάνη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με το διακριτικό τίτλο Οικογένεια ΑΜΚΕ, προς το σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το ελληνικό δημόσιο. Γιατί πρόκειται για μια δωρεά, όπως ξέρετε, που γίνεται προς το ελληνικό δημόσιο. Θα καλύψουν δηλαδή τα έξοδα της μελέτης ένας ιδιώτης. Δεν αποκλείεται λοιπόν η συμμετοχή Ελλήνων αρχιτεκτώνων από τη διαγωνιστική διαδικασία που περιγράφεται. Απαιτεί απλά τη συμμετοχή και σύμπραξη ξένων και Ελλήνων μελετητών και προβλέπει ποινή αποκλεισμού για συμμετοχές που δεν θα πληρώνουν την παραπάνω προϋπόθεση. Αυτό συμβαίνει για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί θέλαμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Είναι εκτός πραγματικότητος. Ειδικότερα, εγκρίθηκε ως δωρεά προς το ελληνικό δημόσιο και άνευ ουδεμίας συμμετοχής ανταλλάγματος η επιβάρυνση αυτού, η εκπόνηση αρχιτεκτονικών προσχεδίων σχετικά με την αναβάθμιση του μουσείου και την ανάπλαση της γύρω περιοχής αυτού σε συνέχεια της μελέτης σκοπιμότητας για το έργο που χρηματοδότηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και κατατάθηκε στη Βουλή του 2021. Μιλάμε λοιπόν για μια δωρεά
προς το δημόσιο. Το δημόσιο δεν έχει καμία συμμετοχή σε ό,τι αφορά τον οικονομικό, βέβαια, την αμοιβή. Έτσι δεν έχει καμία οικονομική επιβάρηση. Για την εκπόνηση αρχιτεκτονικού προσχεδίου σχετικά με την αναβάθμιση του μουσείου. Αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Λέτε ότι παραβιάζεται κάθε νόμος, κάθε αρχή, κάθε όλα αυτά τα σχέδια. Όλα αυτά περνάνε μέσα από το ελεκτικό συνέδριο, περνάνε από την αρχή δημοσίων συμβάσεων. Όλα αυτά εξετάζονται. Δεν γίνονται όπως νομίζει ο καθένας. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ακολουθείται νόμιμη βέβαια. Άρα όλα τα υπόλοιπα που λέτε δεν έχουν καμία ίσχυ. Ούτε έχουν καμία βάση πραγματικότητα σε αυτά τα οποία είπατε περί παρανομιών, ούτε και αποκλείονται από πουθενά οι Έλληνες αρχιτέκτονες. Ευχαριστώ πολύ.